έχει την προσωπική του ευθύνη. Στις εκλογές αυτές, το θέατρο του παραλόγου Καλάκρατη συνεχίζει να παίζεται και αυτή τη φορά μπροστά στα μάτια μας. Για δείτε τι σας ζητάνε την ψήφο σας. Στο χωριό μας και στο νησί μας κατοικού, τους γνωρίζετε πολύ καλά. Ξέρουμε αν συμμετέχουν για το κοινό συμφέρον ή το προσωπικό τους. Ας σταθούμε αυτή τη φορά στο ύψος των περιστάσεων, δίπλα στους νέους μας. Αυτό είναι το νέο, αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η διέξοδο. Έχουν ξεκινήσει. Έχουν κρεμίσει το μισό διεθαρμένο σύστημα, έχουν εκμηδενήσει τον ένα πόλο και έχουν συρρυκνώσει τον άλλο στο μισό. Και στο νησί μας παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Έφτιαξαν τη δημοτική παράταξη διέση και προχωρούν μπροστά σταθερά και αταλάντευτα. Έχουν τις γνώσεις, τη θέληση, το μεράκι. Θα επιχειρήσουν το χτίσιμο μιας νέας κοινωνίας. Μιας κοινωνίας οργανωμένης και που θα εκφράσει το συλλογικό συμφέρον. Όλοι πρέπει να στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Όχι ελεύθερη εξουσία, αλλά υποέλεγχο και ανάκληση. Αυτούς τους νέους στηρίζω και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις. Τους το οφείλω άλλωστε, θέλω και εγώ να ξεπληρώσω το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Θα είμαι μαζί υποψήφιός τους για το τοπικό συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω αναφερθεί σε συγκεκριμένα προβλήματα και προτάσεις, όχι από δυναμία ή έλλειψη γνώσεως, απλώς θα αναφερθεί ο υποψήφιος δήμαρχος μας ο κύριος Ζευγός, αλλά θα γίνουν και διαβουλεύσεις με επαγγελματικούς κλάδους, θα γίνουν συλλογές, τη συλλογή των προτάσεων, μια επεξεργασία και θα καταλήξουν σε ένα γραπτό κείμενο που θα είναι και δεσμευτικό για μας, θα είναι το πρόγραμμά μας. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το λόγο τον έχει ο κύριος Ζερβός, που είναι υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξή μας στην πίεση. Ο κύριος Ζερβός, το όνομα του, το επίθετο του προδίδει ότι είναι αντικέφαλο. Όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι του Αγγελή, του Τελώνη, του νησιού μας, γιος. Έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχει τελειώσει το φυσικό τμήμα. Εδώ στο χωριό μας δίδαξε 5 χρόνια το φροντιστήριό του. Ασχολείται και με τη λογοτεχνία. Έχει γράψει μια πολύ σπουδαία εργασία. Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το λόγο τον έχει ο Γιάννης Ζωτής.